Κύριε Παπαδόπουλε, πού έγκυται η δημιουργικότητα, η πρωτοτυπία και ο βαθμός εφευρετικότητας του πρώτου διαδραστικού μουσείου που σχετίζεται με τους θεούς του Ολύμπου, μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας? Νομίζω όλα ξεκίνησαν πριν 5 χρόνια περίπου, όταν ο πατέρας μου είπε να κοιτάξω αυτή τη νέα τεχνολογία, το augmented reality, την επαυξημένη πραγματικότητα, και νομίζω από την πρώτη στιγμή το ερωτεύτηκα, καθώς είναι μια τεχνολογία που σου επιτρέπει να δημιουργήσεις ό,τι φαντάζεσαι, ό,τι έχεις μέσα στο μυαλό σου, να το κάνεις πραγματικότητα και να το δεις μπροστά σου. Οπότε νομίζω έτσι και με αυτό το project, με τους 12 θεούς του Ολύμπου, ήταν έναν επανάληπτο, θα έλεγα, project, καθώς ο κάθε θεός έχει τη δικιά του υπερδύναμη μέσα εισαγωγικά, έχει τη δικιά του φορεσιά, τη δικιά του φυσιογνωμία, οπότε ήταν ένα ξεχωριστό project το οποίο σου άφηνε το περιθώριο να φτάσεις μέχρι το τέλος της φαντασίας σου και να σκεφτείς το καλύτερο που μπορεί να έχει κάθε θεός. Κάθε θεός είναι ένας super hero, όπως λένε σήμερα. Πολλοί μας είπαν ότι μπορεί να μην είναι καλή αυτή η προσέγγιση, αλλά νομίζω επειδή αναφέρεται περισσότερο σε παιδιά όλο αυτό το μουσείο και όλη αυτή η έκθεση και οι 12 θεοί του Ολύμπου, νομίζω ήταν η καλύτερη προσέγγιση στην τελική, γιατί άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά, θέλουν συνέχεια να δουν και τον επόμενο θεό, τους ενδιαφέρει να μάθουν πληροφορίες για αυτούς, για τον κάθε θεό, οπότε νομίζω ήταν εν τέλει η καλύτερη προσέγγιση, καθώς είναι και πιο ενδιαφέρον, πιο ελκυστικό και πιο διασκεδαστικό για τα παιδιά. Θέλουν στην ουσία να γίνουν σαν αυτούς, να ταυτίζονται με τους θεούς. Τα παιδιά της σημερινής πραγματικότητας είναι εξοικειωμένα, είπατε, με την καθημερινότητα της εικόνας και του ήχου, μέσω κυρίως των βιντεοπαιχνιδιών. Ναι. Πώς μπορούμε να αποσυνδέσουμε την εικονική πραγματικότητα της ζωής τους με το αρνητικό πρόσημο που έχει, με τη δύναμη της επαυξημένης πραγματικότητας μέσα από κάτι που είναι οικείο, όπως είναι η μυθολογία και η θεή του Ολύμπου, πόσο μάλλον στην πυρία. Ναι. Κατάλαβα. Το τελευταίο που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην πυρία είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανεβάσουμε την ιστορία μας, την ιστορία του τόπου μας. Και το άλλο θέμα που δείξατε με τα παιδιά που είναι πολύ κολλημένα πάνω στις νέες τεχνολογίες αυτές, θεωρώ ότι αυτός είναι ένας τρόπος να τα συνδυάσουμε και τα δύο, καθώς το ένα έχει μόνο τα παιχνίδια, απ' την άλλη πλευρά είναι η εκπαίδευση. Νομίζω αυτή η μέση λύση είναι η επαυξημένη πραγματικότητα που φέρνει αυτά τα δύο κάπου στη μέση και έτσι προσελκύει τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν αυτή την εφαρμογή, να επισκεφτούν μουσεία, να μάθουν πληροφορίες για τους θεούς και γενικότερα, όχι μόνο για τους θεούς, μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε κομμάτι είτε της ιστορίας, της μυθολογίας και γενικότερα της εκπαίδευσης. Και να αποκτήσουν και μια κουλτούρα διάδρασης. Ακριβώς, με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα ταυτόχρονα, νομίζω, ότι επειδή γίναμε μέρος αυτού του πράγματος. Ακριβώς. Καθώς το άλλο είναι καθαρά διασκεδαστικό, δεν έχει να μάθει κάτι χρήσιμες από παιχνίδια είτε εικονικές πραγματικότητες είτε και τα κανονικά παιχνίδια. Νομίζω αυτή η μέση λύση της επαυξημένης πραγματικότητας μπορεί να συνδυάσει και τα δύο κομμάτια και να προσελκύσει τα παιδιά στο να ενδιαφερθούν και πάλι για τον πολιτισμό, την κουλτούρα και γενικότερα την ιστορία της Ελλάδας. Ποια είναι η πραγματικότητα των διαδραστικών μουσείων στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό? Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένα. Γι' αυτό και αυτό είναι από τα πρώτα, είναι το μοναδικό, η αλήθεια είναι, το οποίο είναι καθαρά αυξημένης πραγματικότητας. Κάποια άλλα μουσεία έχουν εντάξει αυτή την τεχνολογία στα εκθέματά τους, χωρίς να το έχουν πάει ένα βήμα παραπάνω. Αλλά γενικότερα στο εξωτερικό παίζει μέσα σε εισαγωγικά λίγο περισσότερο. Και περισσότερες εκθέσεις, περισσότερα μουσεία έχουν εντάξει την επαυξημένη πραγματικότητα, καθώς προσελκύει και τον κόσμο και κυρίως τη νέα γενιά. Μπορεί να προσελκύσει και τουρίστες, μια και ο νομός Πυρίας είναι ένας νομός τουριστικός, δέχεται πολλούς επισκέπτες και τους καλοκαιρινούς μήνες κυρίως. Νιώθετε ότι μπορεί να αποτελέσει όχημα προβολής της ιστορίας και του πολιτισμού τόπου μέσα από τον Όλυμπο και ότι αυτό συνεπάγεται με τους θεούς του Ολύμπου? Θεωρώ πως ναι, γιατί ο καθένας θα ήθελε να δει τους θεούς να ζωντανεύουν μπροστά τους. Οπότε, όταν ειδικά επισκέφτεσαι έναν τέτοιο τόπο ως τουρίστας, θα ήθελες να μάθεις περισσότερες πληροφορίες για αυτούς, πόσο μάλλον τους δεις να ζωντανεύουν μπροστά σου. Οπότε, θεωρώ πως ναι, με την κατάλληλη προώθηση, ίσως θα ήταν αρκετά προσελκυστικό και για τουρίστες,
που επισκέπτονται το τόπο, πόσο μάλλον τώρα το καλοκαίρι που έρχεται. Ο λόγος και τα κείμενα είναι στη αρχική φάση στην ελληνική γλώσσα. Είναι σε ελληνική και τώρα τα μεταφράζουμε και στα αγγλικά, όπως έχουμε κάνει και αρκετές μεταφράσεις. Οπότε αναμένουμε ότι εφόσον μας το ζητήσει εννοείται και ο Δήμος και ο Οργανισμός Πολιτισμού ΟΠΑΠ, να το κάνουμε και στα αγγλικά και να το προωθήσουμε, γιατί όχι και στο εξωτερικό. Ποιο είναι το target group στο οποίο απευθύνεται το διαδραστικό μουσείο και από πότε μπορούν οι επισκέπτες και το παιδικό αλλά και το ενήλικο κοινό να λάβουν μέρος σε αυτή τη δράση, τη βιωματική? Ναι. Το target group είναι από παιδιά ηλικίας και μαθητές 8 έως και 18, αλλά και γενικότερα και για μεγαλύτερους ενήλικες που ενδιαφέρονται για αυτό το κομμάτι. Και θα ξεκινήσει η λειτουργία του μουσείου από τη Δευτέρα που έρχεται. Και με ραντεβού θα μπορούν να κλείνουν, να κάνουν ένα ραντεβού και να έρχονται και να επισκέπτονται το μουσείο. Και φαντάζομαι θα επεκταθεί από την επόμενη σχολική χρονιά ακόμη περισσότερο σε μαθητές και μαθήτρες. Φαντάζομαι να είναι στο χέρι του Δήμου και του Οργανισμού Πολιτισμού. Εμείς το κομμάτι μας νομίζω το... Είναι το πιο το τεχνικό. Ναι, ναι. Η δική σας η σχέση με τη μυθολογία ως παιδί και ως μαθητής, ποια ήταν, ποιος ήταν ο αγαπημένος σας του Ολύμπου για παράδειγμα? Θα σας πω, εμένα μου άρεσε περισσότερο ο Ηρακλής, είναι η αλήθεια, και γι' αυτό θα ήθελα το επόμενο project να είναι αυτό, με τον Ηρακλή και με τους μύθους, καθώς και αυτό είναι αρκετά δημιουργικό και μπορείς να κάνεις έτσι ωραία εφέ, να τραβήξεις έτσι το κοινό. Αλλά από τους θεούς, νομίζω, θα έλεγα όπως και τώρα ο ύφεστος, γιατί και τώρα ο αγαπημένος μου θεός είναι ο ύφεστος και πάντα αυτόν δείχνω. Νομίζω και τότε ήταν ο ύφεστος. Αλλά θα πω την αλήθεια, δεν είχα τόσο καλή σχέση με τη μυθολογία. Αν είχα κάτι τέτοιο τότε, δεν θέλω να το προωθήσω, να το διαφημίσω με αυτόν τον τρόπο. Αλλά λέω, αυτή είναι η αλήθεια μου. Ότι αν είχα κάτι τέτοιο, ίσως με προσέλκυε περισσότερο να μάθω περισσότερο για τους θεούς. Στατιστικά, τι νιώθετε ότι θα προσελκύσει περισσότερο, ποιο θεό, τα αγόρια και τα κορίτσια τη σημερινή γενιά? Μπορεί και εσείς να μην έχετε πολλά χρόνια που έχετε αποφοιτήσει από το σχολείο, αλλά τι νιώθετε ότι ταιριάζει πιο πολύ στα αγόρια και τα κορίτσια τη σημερινή εποχή? Στα αγόρια ο Άρης και στα κορίτσια γενικότερα Άρης και η Εστία, αλλά νομίζω η Αφροδίτη, με την Αφροδίτη συνήθως πηγαίνουν περισσότερα κορίτσια. Και με πιο στερεοτυπικά χαρακτηριστικά, ναι, φαντάζομαι. Ναι. Νιώθετε ότι αυτό το κομμάτι μπορεί να αφορά ευρύτερα την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και ανθρώπους που δεν έχουν τόσο μεγάλη επαφή με την σχολική πραγματικότητα και μπορεί να ανοίξει ευρύτερα κοινωνικά, ιστορικά και πολιτιστικά? Τι άλλο χρειάζεται κάποιος που θα έρθει εκτός από ένα τάμπλετ? Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μπορεί να μπει, να μάθει για τους θεούς, με τη βοήθεια εννοείται ενός ξεναγού. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να βγάλουμε όλο αυτό το κομμάτι από τα μουσεία. Ίσα-ίσα θέλουμε να δώσουμε ένα παραπάνω κίνητρο σε επισκέπτες να το επισκεφτούν. Το κάθε μουσείο και συγκεκριμένα σε αυτή τη φάση με τους 12 θεούς του Ολύμπου. Από εκεί και πέρα γενικότερα μπορεί να μπει και στην εκπαίδευση η επαυξημένη πραγματικότητα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκτός εκπαίδευσης. Δηλαδή να προσελκύσει κοινό που δεν ενδιαφέρεται καθαρά για την εκπαίδευση. Καθαρά για εκπαιδευτικούς λόγους. Καθαρά για με τους θεούς. Μπορεί να τους δει απλά να αλληλεπιδράσει με αυτούς, να τους δει να ζωντανεύουν. Ποιος ήταν ο θεός ή θεά που είχε το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας ως προς την παραγωγή του υλικού και τις δράσεις του? Νομίζω όλοι είχαν τις δυσκολίες. Θα πω ο πρώτος, ο Δίας, ήταν ο πιο δύσκολος, γιατί από εκεί και πέρα άρχισα να μαθαίνω και τη διαδικασία. Και με την ομάδα όλοι αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε καλύτερα, να βρίσκουμε πού πρέπει να πατήσουμε, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Οπότε οι άλλοι άρχισαν να κυλάνε πιο ομαλά. Δηλαδή, κάποιος που φαίνεται πολύ πιο περίπλοκος, εν τέλει ήταν πιο εύκολος από κάποιους άλλους από σωδίας. Να αναφερθούμε και λίγο στα χρονικά διαστήματα υλοποίησης ενός προγράμματος που μπορεί να το βλέπουμε ως το τελικό προϊόν, αλλά έχει προφανώς πολλή δουλειά πίσω και χρόνο, αλλά και πολλή προετοιμασία. Ποιο ήταν το χρονικό διάστημα αυτό που... Αυτό το project ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2021, αλλά η αλήθεια είναι ότι στην ουσία το ξεκίνησαμε μαζί με το Δήμο και τον Οργανισμό Πολιτισμού να το τρέχουμε τον τελευταίο 1 με 1,5 χρόνο, δηλαδή περίπου το Φεβρουάριο του 2022. Οπότε γενικότερα θα έλεγα ένας χρόνος δουλειάς ήταν αυτό που χρειάστηκε. Να ευχηθούμε πραγματικά να οι θεοί του Ολύμπου να έχουν τη θέση που τους αξίζει και στο μουσείο αλλά και στην κορυφή του Ολύμπου και να ευχηθούμε να υλοποιήσετε σε step by step και τα επόμενα πράγματα που έχετε στο μυαλό σας αναφορικά και με αυτό το μουσείο αλλά και με όλα τα υπόλοιπα που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους όσους
βρέθηκαν εδώ πέρα σήμερα και έδειξαν έμπρακτα τη στήριξή τους τόσο στο μουσείο όσο και στην ομάδα μας και στο Δήμο.